πανέτοιμος για το πρώτο κουδούνι, δηλώνει αρμόδιος υπουργός πραγματοποιώντας αυτοψία σε σχολεία της Λιμεσού. Επισκέφτηκε το πρωί το 26ο Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Τριχερούσας στη Λιμεσό, καθώς και το διπλανό Δημόσιο Νηπιαγωγείο, όπου ενημερώθηκε για τις προετοιμασίες και τα μέτρα που λήφθηκαν εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Οι εντυπώσεις είναι εξαιρετικές. Τα σχολεία είναι οργανωμένα πάρα πολύ καλά. Εδώ σε αυτό το δημοτικό η οργάνωση είναι άψογη. Η εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική μας και σε αυτούς στηριζόμαστε, ανέφερε ο Υπουργός, συγχαίροντας τους δασκάλους του 26ου Δημοτικού για την ευρηματικότητά τους, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τις υγειονομικές οδηγίες. Εδώ σε αυτό το σχολείο, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρει αυτή την πρωτοβουλία. Έχουν τυπώσει και θα δώσουν στα παιδιά που θα έρθουν αυτή τη φανέλα που γράφει πάνω τις βασικές οδηγίες για το υγειονομική προστασία. Όσον αφορά τα θρανία, ο κύριος Προδρόμου είπε πως έχουν δοθεί λύσεις αναλόγως των δεδομένων και εξέφρασε τη συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς που φέτος θα δουλεύουν υπό δυσκολότερες συνθήκες και με τη χρήση μάσκας. Δεν ξεκινήσαμε για να συνενώσουμε διπλά θρανία. Ξεκινήσαμε για να οργανώσουμε τις αίθουσες με τη χρήση διθέσεων θρανίων από ένα παιδί και την προσθήκη όσων θα χρειαζόταν μονοθέσεων θρανίων. Αν κάποια σχολεία παρά την συνένωση δύο θρανίων δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά, θα έχουμε εκ περιτροπής πρωινή και απογευματινή φοίτηση. Από την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τον Πρόδρομο Προδρόμου, θα υπάρξει διάλογος που θα αφορά την εγκατάσταση κλιματιστικών μετά από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 405 σχολεία. Στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου με θέμα «Εσύ ποιο πι διαλέγεις, το περιβάλλον ή το πλαστικό» στο Λανίτιο Λύκειο, ο Υπουργός Παιδείας παρέδωσε στα σχολεία εφασματινές τσάντες, παμπού καλαμάκια και μεταλλικά παγούρια, τα οποία θα παραλάβουν οι μαθητές των λυκείων και τεχνικών σχολών. Επίσης, όπως ανέφερε, σε όλους τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης θα δοθούν υφασματινές μάσκες, μια προσφορά της ΟΠΑΠ Κύπρου.